Καλησπέρα σας, κύριε Βεστετζίδη. Έχω την αίσθηση, κύριε Βεστετζίδη, ότι τα τελευταία χρόνια επικρατεί ένα πολιτικό φαίνεστε που εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Άλλοτε με απόψεις που απέμειναν ζωντανές από την αριστερή ιδεολογία, κάποτε με απόψεις που απέμειναν ζωντανές από το σοσιαλισμό, από την άκρα αριστερά, από την άκρα δεξιά, από το κέντρο, από τον εθνικισμό. Πιστεύετε ότι ασκείται πολιτική με ό,τι απέμεινε ζωντανό? Όλες αυτές οι ιδεολογίες στόχευσαν για να εκφράσουν και να αλλάξουν κάποιες κοινωνικές συνθήκες σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα σε περιόδους της ιστορίας. Τη σημερινή όμως εποχή, επειδή υπάρχουν μοναδικές συνθήκες που δεν έχει ξαναγνωρίσει ο κόσμος, ταμπέλες όπως δεξιά, αριστερά, κέντρο, άκρα, δεξιά, εθνικισμός, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, δυστυχώς σήμερα δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Εσείς ως φιλόσοφος, ψυχοδιανοητής και ερευνητής, πιστεύετε ότι αυτή η πολιτική ανισορροπία που επικρατεί στη χώρα μας αυτή την περίοδο θα έχει μεγάλη διάρκεια? Είναι πολύ πεμπτουσιακή η ερώτησή σας, διότι από τότε που οι προγονείς μας επινόησαν τη δημοκρατία, αυτό που έγινε σαφές είναι ότι η πολιτική είναι τέχνη. Η δημοκρατία είναι η εξάσκηση της πολιτικής τέχνης από την εξουσία με στόχο το κοινωνικό κάλος. Ακριβώς όταν η εξουσία δεν εξασκεί την πολιτική τέχνη με το σωστό τρόπο, δημιουργείται κοινωνικό εξάβλωμα. Ταυτοχρόνως ριζώνονται εις βάθος όλες εκείνες οι πτυχές και όλοι εκείνοι οι παράγοντες και γίνονται φύση του κοινωνικού συστήματος, με αποτέλεσμα, εάν πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την πρόοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κριζωθούν οι μηχανισμοί αυτοί και να χρειάζονται πάρα πολύ σημαντικές τομές, όπως συμβαίνει στη χώρα μας τώρα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ένα πολιτικό όραμα σε αυτήν εδώ τη χώρα στο μέλλον? Ναι. Θα σας απαντήσω σύμφωνα με τις ιδιότητές μου, διότι οποιαδήποτε πολιτική ανάλυση σαν τη συνηθισμένη δεν καλύπτει κατά κανένα τρόπο την ουσία της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι διαφαίνεται ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο όραμα. Το όραμα αυτό ακούει στο όνομα μεταδημοκρατία. Τι είναι αυτό? Φαίνεται πως η πολιτική στηρίζεται σε δύο θεμελιακούς άξονες. Αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος, τα πάντα ρη, τα πάντα αλλάζουν, αλλά και αυτό που έλεγε ο Παρμενίδης, ότι η αλλαγή είναι ψευδαίσθηση. Η αλλαγή έχει βάση και σχέση με αναλύωτες αρχές του φυσικού συστήματος. Άρα το όραμα για την πολιτική, την κοινωνία και γενικότερα την τέχνη της εξουσίας όσον αφορά τη μεταδημοκρατία είναι αυτή η οποία διαμορφώνει τέτοιες κοινωνικές συνθήκες με ανθρώπους ανωτέρας συνειδήσεως να δημιουργούν δικλείδες και θα αναβιβάζουν ως εκ τούτου συνεχώς το επίπεδο. Η διαφθορά του άρχην, ίσον κοινωνική διαφθορά, κύριε Βεστετζίδη? Ασφαλώς. Αναμφισβήτητα. Διότι το άρχην μεταδίδει ένα πλαίσιο μηνυμάτων επικοινωνίας μέσα στην κοινωνία. Αυτό δημιουργεί μηχανισμούς στην κοινωνία όσον αφορά το κοινωνικό γίγνεσθε και πώς αυτό εξελίσσεται σύμφωνα και με το φυσικό σύστημα. Εξυπακούεται λοιπόν ότι εάν έχουμε διάβρωση στην εξουσία, όλη η δυναμική σχέση αυτή χαρακτηρίζεται στον πυρέντη της από αυτό, με αποτέλεσμα στην κοινωνία να δημιουργείται ένα συνεχές παρακμής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εξουσία να ασκείται με τέτοιον τρόπο που να αναβιβάζει την ποιότητα του πολίτη. Κύριε Βεστετζίδη, σας ευχαριστούμε που και απόψε ήσασταν μαζί μας.
Θα ήθελα όμως να καληνυχτήσουμε τους τηλεθεατές μας με μία φράση ενός αγαπημένου σας φιλοσόφου. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και νομίζω ότι η πιο αντιπροσωπευτική φράση για να εκφράσει τη σημερινή μας εποχή είναι του Ηράκλειτου. Τα πάντα ρε.